Όπως προαναφέρατε, παρατηρούμε διαφορετικές οικονομίες ανάμεσα σε χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εδώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και βέβαια όχι, δεν υπάρχει. Σήμερα η Ευρώπη θυμίζει ένα τηλεπαιχνίδι, η οποία με τρελή ανομαλία. Μα είναι δυνατόν να είμαστε σε μια Ευρώπη? Φυσικά, αν δείτε και την ακρίβεια ίδιων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει την πιο μεγάλη θέση σε μια τεράστια άλογη ακρίβεια, η οποία δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Αυτό είναι ένα τηλεπαιχνίδι που εκτελείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θύμα τον Έλληνα πολίτη και την Ελλάδα. Αυτό γιατί να επιτραπεί μέσα από το χάρτη, ακόμα και τον εμπορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν φτιάξαμε μια Ευρώπη. Άλλωστε, μιλάμε τώρα για ισότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ισότητα και στις κατασκευές, αλλά και στα έργα που πρέπει να γίνονται σε κάθε χώρα. Μιλάμε για μια τεράστια. Η Ελλάδα μας έχει μια τεράστια ακτογραμμή που δεν έχει ούτε μαρίνες, δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για το 2024. Μιλάμε για αεροδρόμια. Ό,τι αεροδρόμια δεν είναι ελληνικά, και πώς να επιτραπεί αυτό? Δεν είναι κανένα ελληνικό. Είναι ήδη δεκατά χαμηλέ και η Ελλάδα δεν έχει χρήματα να φτιάξει αεροδρόμια. Μιλάμε για πώληση νερού. Αν να πουλήσουμε το νερό. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και να σου πουλάνε το νερό και να έρχεται η Γερμανία με παράγοντα τη Ευρώπη να αγοράσουν του Δήμου σου. Μα πώς να αγοράσει το Δήμο? Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένω και έχουν γίνει και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, αν το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, αν το θέλετε. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη. Και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες, και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα? Ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης? Πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα? Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη. Αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να μην υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη.